χθες μέχρι και τη Δύση του Ιουλίου δεν είχαμε κάνει καμία έδειξη στους ανθρώπους αυτούς αν είναι νεκροί ή ζωντανοί. Σήμερα με το πρώτο φως της μέρας ξεκινήσανε πάλι οι έρευνες που τελικά δεν δώσανε καρπούς μέχρι το μεσημέρι και κάποια στιγμή λοιπόν ειδοποίησε ο ίδιος ο άνθρωπος που είχε χαθεί από την Ιερά Μονή Κουδουμά. Οι πληροφορίες λένε ότι όταν αποδογύρισε η βάρκα, αυτοί ο άνδρας και η γυναίκα κολυμπήσανε και βγήκανε ανάμεσα στον οικισμό του Άι Γιάννη και στο Κουδουμά σε μια σπηλιά. Εκεί δεν είχαν καμία πρόσβαση με κανένα, ούτε οπτική επαφή με το λιμενικό. Και σήμερα το πρωί κολύμπησε ο άνδρας από εκεί, μοναχός του, και πήγε στην Ιερά Μονή Κουδουμά και από εκεί ειδοποίησε το λιμενικό, το οποίο είχε τους πήρε άμεσα, πρέπει να ήταν το λιγότερο 2 ναυτικά μίλια, πολύ μακριά. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να υπερέβαλε ζήλο για να το καταφέρει αυτό μετά από τόση ταλαιπωρία να πάει κολυμπώντας από τη σπηλιά μέχρι τη Μονή του Κουδουμά. Σε πόση ώρα κολύμπη μεταφράζεται αυτό στο περίπου? Το λιγότερο 5 ώρες.